Καλησπέρα. Γεια σας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Αδαμόπουλο. Χαρήκαμε πολύ. Κύριε Αδαμόπουλο, πείτε μας δύο λόγια για την ομάδα σας, καταρχάς. Δηλαδή, όταν λέτε δύο λόγια, πώς δημιουργήθηκε, γιατί έγινε. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε το 2000, αλλά προέρχεται από την πρώτη ομάδα που είχα κάνει, είχε την ίδια ονομασία, Δημοσθένης, που είχα κάνει το 1986. Τώρα δεν λέγεται Δημοσθένης. Τώρα λέγεται Νόμος. Μάλιστα. Έτσι, έχει μετονομαστεί σε Νόμος. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τελευταία οργανωθεί πάρα πολύ καλά με το γήπεδό μας, με τον προπονητή μας, τον κύριο Μανώλη. Με αξιόλογους παίχτες και σε αξία αλλά και σε χαρακτήρα. Έτσι, γιατί μετράει μέσα το ήθος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σαφώς. Κυρίως αποτελείται από δικηγόρους, βέβαια. Έτσι, έχουμε και κάποιους μη δικηγόρους για αυτό το πρωτάθλημα. Και περιμένουμε να έρθει και η εποχή που θα αρχίσει το δικηγορικό πρωτάθλημα. Που είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, το δικηγορικό πρωτάθλημα. Και θα συμμετέχετε και σε αυτό. Βέβαια, πάντα συμμετέχουμε. Αλλά θα παραμείνετε στο εργασιακό, φέτος είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Όχι, έχουμε ξανασυμμετάσχει παλιότερα, αλλά φέτος νομίζω ότι ξεκινάμε καλύτερες προϋποθέσεις. Φιλικούς αγώνες έχετε κάνει για το παίξι. Έχουμε κάνει φέτος κάποιους φιλικούς αγώνες. Είμαστε και με άλλες ομάδες που ανήκουν σε άλλα εργασιακά πρωταθλήματα. Όπως το ΜΠΑΟΚ. Ποιες άλλες ομάδες παίξαμε, παιδιά? Με τη ΦΥΛ. 3-0 τους κερδίσαμε. Α, πρέπει να είστε πολύ δυνατή ομάδα, λοιπόν. Θα το δούμε. Εντάξει, πιστεύω να πάμε καλά. Άρα είστε προετοιμασμένοι για φέτος. Έχουμε προετοιμαστεί αρκετά καλά. Δεν είχαμε το χρόνο να προετοιμαστούμε καλύτερα που θα μπορούσαμε. Νομίζω ότι. Στόχος μας δεν είναι το πρωτάθλημα. Στόχος μας είναι να πάρουμε παιχνίδια για να είμαστε εντάξει στο δικηγορικό. Τώρα, αν έρθει το πρωτάθλημα, καλώς σας έρθει. Την ομάδα της Γκάτσης την γνωρίζετε? Όχι. Δεν την ξέρω καθόλου. Όχι. Άρα. Πρώτη επίσημη σήμερα. Πρώτη επίσημη και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Σαφώς. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και εμείς, εσείς από την ομάδα Γκάς είστε. Ναι, από την Γκάς. Εύχομαι να πάτε πάρα πολύ καλά και να περάσουμε καλά αυτό το χειμώνα με ωραία παιχνίδια. Έτσι, θα δούμε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ο αγώνας σήμερα εξελίσσεται πάρα πολύ ικανοποιητικά. Πώς βλέπετε την ομάδα του Γκάτς? Η ομάδα έχει ανέβει πάρα πολύ. Νομίζω ότι το support που κάνουμε είναι τόσο δυνατό που έχει ανεβάσει. Εννοείται βέβαια.
που έχει ανεβάσει πάρα πολύ τα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα κερδίσουμε. Ναι, έχουμε φέρει τη Βραζιλία μαζί μας. Την αντίπαλη ομάδα πώς την είδατε, την όμως. Συνάδελφοι είναι, τι να πω. Καλή, είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Τους βλέπω ότι τρέχουν πάρα πολύ, πραγματικά. Πάντως είναι ένας πολύ αξιοπρεπής αγώνας και για τις δύο ομάδες. Σημασία έχει όμως ότι κερδίζει δικιά μας η ομάδα. Ελπίζουμε να είναι και το αποτέλεσμα. Εννοείται να είναι, όχι, ελπίζουμε να είναι μεγαλύτερο, αλλά να είναι νικηφόρο για μας. Ευχαριστούμε. Μας κάνεις μια δήλωση. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχεις κανένα έρθει σαν φιλαθλός? Όχι, πρόσφατα. Πώς φάνηκε η ομάδα? Πολύ καλά. Και οι αντίπαλοι πρέπει να έχουν χάσει καμιά δίκη, όμως τους βλέπω επιθετικούς. Τι πρέπει να έχουν? Χάσει καμιά δίκη. Είναι πολύ επιθετικό. Εσύ παίζεις ποδόσφαιρο? Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο. Ναι. Ο αγώνας δηλαδή σου φαίνεται? Ο αγώνας μου φαίνεται καλά. Το αποτέλεσμα που βλέπεις θα έρθει? Ή θα έρθει 1-2 και θα χάσουμε. Όχι. Ή ισοβαλία ή 1-2 εμείς παραπάνω. Όλα τα προγνωστικά έξω. Ναι. Όχι. Μας βλέπω 1-0, 1-1, δεν πάει παραπάνω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Bravo, Nico, para que. Una, dos, tres, cuatro, cinco.